Άντρας, προσοχή! Πρωινή επιθεώρηση με την Κατερίνα Ηλιάδη. Καλημέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή την προχθεσινή πυρκαγιά σε χώρα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου φυλάσσονταν τεκμήρια σοβαρών υποθέσεων, συζητούμε και σήμερα θέματα που αφορούν στη δικαιοσύνη στην Κύπρο, το δικαστικό σύστημα. Είπαμε να μην μείνουμε μόνο στο κομμάτι χτίρια και λήψεις και να πάμε και στην ουσία που αφορά στο πώς απονέμεται η δικαιοσύνη στην Κύπρο, από ποιους, μετά από πόσο διάστημα και ούτω καθεξής. Στο 1076 μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις σας SMS από το κινητό σας στο 1076. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον Χριστόφορο Χριστοφή, είναι νομικός δικηγόρος. Κύριε Χριστοφή, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς, να αρχίσουμε από το τι ποιότητα δικαιοσύνης έχουμε στην Κύπρο. Έχουμε καλή δικαιοσύνη, μέτρια, άριστη, χάλια? Πιστεύω είναι καλό το επίπεδο δικαιοσύνης στην Κύπρο. Από τις τρεις εξουσίες που έχουμε, την εκτελεστική, την νομοθετική και την δικαστική, σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι η ποιότητα της δικαιοσύνης, και εννοώ την ποιότητα των αποφάσεων, την αμεροληψία των δικαστηρίων, την ανεξαρτησία των δικαστών, είναι σε ψηλά επίπεδα. Εκεί που έχουμε πρόβλημα είναι στην καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, που μπορεί να λεφθεί ότι είναι και μια πτυχή της δικαιοσύνης γενικότερα. Εκεί όντως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Χρονίζουν οι υποθέσεις, ειδικά στη Λευκωσία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 2018, εκδικάζονται υποθέσεις που καταχωρήθηκαν το 2011 και το 2012, μιλώ για αστικές υποθέσεις. Οπότε το ζήτημα αυτό της ταχύτητας της απονομής της δικαιοσύνης είναι ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει. Δεν είναι τωρινό πρόβλημα, χρονολογείται. Να πω, κύριε Χριστοφή, ότι είχε δημοσιεύσει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη με τίτλο «Το σύστημα διορισμού των δικαστών, ανάγκη για μεταρρύθμιση», και πάνω σε αυτό θα βασιστώ σήμερα για τα ερωτήματα για τη συνέντευξη που θα κάνουμε. Γιατί καθυστερούν τόσο πολύ οι δίκες και η απονομή και οι αποφάσεις των δικαστήριων και η απονομή δικαιοσύνης στην Κύπρο? Είναι πολλοί παράγοντες. Μπορώ να μιλήσω μόνο εμπειρικά. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια μελέτη από εμπειρογνώμονες για το ζήτημα, αλλά εμπειρικά σας λέω ότι οι λόγοι θα ήταν οι εξής. Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις που καταχωρούνται σε σχέση με τον πληθυσμό. Υπάρχει γενικότερα μια δικομανία στην Κύπρο, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κάποιος. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετοί δικαστές σε σχέση με τις υποθέσεις και τον όγκο εργασίας που υπάρχει. Δεν υπάρχει επίσης υποστηρικτικό προσωπικό, διότι δεν είναι μόνο ο δικαστής, είναι και όλοι αυτοί οι παράγοντες της δίκης που υποβοηθούν τη διεξαγωγή της δίκης, όπως είναι οι στενογράφοι, οι κλητήρες κλπ. Το σύστημα είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει πολλές φορές την γρήγορη διεξαγωγή της δίκης. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο κληρονομήσαμε ουσιαστικά από τους Άγγλους πριν την ανεξαρτησία. Οι θεσμοί πολιτικής δικονομίας που παρέχουν το δικονομικό πλαίσιο για διεξαγωγή των αστικών υποθέσεων δεν έχουν εξυγχρονιστεί σε ουσιαστικό βαθμό, παρά το ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια για κάποια επικαιροποίηση, οι οποίες νομίζω στο τέλος της ημέρας επέφεραν περισσότερη σύγχυση και καθυστέρηση παρά να λύσουν ουσιαστικά το πρόβλημα. Ένας τέταρτος παράγοντας είναι οι ίδιοι οι δικηγόροι και οι δικαστές. Και κακά τα ψέματα, υπάρχουν και δικηγόροι οι οποίοι δεν προωθούν τις υποθέσεις. Πάνε από αναβολή σε αναβολή. Στον απαραίτητο βαθμό. Και σίγουρα και οι δικαστές οι ίδιοι, ως εργαζόμενοι πλέον, εξαρτάται από το κάθε άτομο πόσο γρήγορος είναι, πόσο διατεθειμένος είναι να εργαστεί για να φέρει αποτέλεσμα. Και πόσο κολλά στο γράμμα του νόμου παρά στο πνεύμα του νόμου. Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι μια λεπτή γραμμή και τη συζητάμε μεταξύ μας οι δικηγόροι
τακτικά. Τι είναι καλύτερα, να έχεις ένα δικαστή που να σου βγάζει αποφάσεις άμεσα και να μην καθυστερούν οι υποθέσεις, αλλά να πάσχουν ως προς την ποιότητα των αποφάσεων, ή να καθυστερεί περισσότερο, αλλά να διεξάγεται η διαδικασία και εν τέλει η απόφαση να είναι πιο εμπεριστατωμένη και πιο σωστή. Οπότε πρέπει να βρούμε το ισοζύγιο κάπου. Μαζί, να ταυτίζουν τα δύο, δηλαδή, και γρήγορα να βγαίνουν οι αποφάσεις και να είναι και σωστές οι αποφάσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό ναι, πρέπει να βρούμε. Ασφαλώς γίνεται. Φτάνει να δουλέψουν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να σας πω ότι, εξ όσων γνωρίζω, οι δικηγόροι ως δικηγορικός σύλλογος και τοπικά και σε πανκύπριο επίπεδο έχουν καταβάλει και καταβάλουν πολλές προσπάθειες και κάνουν προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως για να αλλάξει το δικονομικό πλαίσιο πρέπει να συμφωνήσει και το ανώτατο δικαστήριο, που είναι το αρμόδιο όργανο για να το κάνει. Ξέρω ότι υπάρχουν συζητήσεις και στην Βουλή. Χρειάζεται μια σοβαρή εγχείρηση, κύριε Ηλιάδη, στο δικαστικό σύστημα της Κύπρου ή στο σύστημα δικαιοσύνης γενικότερα. Ωραία, γιατί να πούμε λίγο για το σύστημα διορισμού των δικαστών, για την ανέλυξη τους κλπ. Πώς γίνονται οι διορισμοί των δικαστών? Οι διορισμοί των δικαστών στην Κύπρο γίνονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο σήμερα το απαρτίζουν οι 13 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το σύστημα αυτό βασίζεται πάνω σε ένα νόμο που ψηφίστηκε το 1964, τον περί απονομής δικαιοσύνης και ποικίλες διατάξεις νόμο. Αυτός ο νόμος ψηφίστηκε το 1964 μετά, μετά που αποχώρησαν οι Τουρκοκύπροι. Τότε με τα γεγονότα, και γιατί προηγουμένως είχαμε δύο δικαστήρια, δύο ανώτατα δικαστήρια. Είχαμε το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο με βάση το Σύνταγμα και το ανώτατο δικαστήριο. Μετά το 1964, μετά που αποχώρησαν οι Τουρκοκύπροι, δημιουργήθηκε ένα δικαστήριο ως ανώτατο, που είναι το ανώτατο δικαστήριο που γνωρίζουμε σήμερα. Με βάση τον νόμο εκείνο, λοιπόν, συστήθηκε ένα ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο τότε απαρτιζόταν από τους δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου, το Γενικό Εισαγγελέα, δύο επαρχιακούς δικαστές, δύο προέδρους επαρχιακούς δικαστηρίων και ένα δικηγόρο με 12 ετή εμπειρία, ο οποίος ψηφιζόταν από τους δικηγόρους. Άρα αυτό το σώμα τότε, το 1964, διόριζε τους δικαστές. Ακολούθως το 1974, με μια τροποποίηση, αφαιρέθηκε ο δικηγόρος από τη σύνθεση με τη 12ετή πείρα, και το 87 αφαιρέθηκε και ο Γενικός Εισαγγελέας και οι άλλοι δικαστές του Επαρχιακού Δικαστήριου, με αποτέλεσμα από το 87 μέχρι και σήμερα αυτοί που διορίζουν τους δικαστές να είναι ουσιαστικά οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σήμερα είναι 13. Με ποια διαδικασία, με εξετάσεις, με ποια διαδικασία γίνεται ο διορισμός? Η διαδικασία γίνεται με προκήρυξη καταρχήν της θέσης στον δικηγορικό κόσμο. Καταρχήν να πούμε για τα προσόντα, για να γίνει κάποιος δικαστής, επαρχιακός δικαστής για παράδειγμα, πρέπει να έχει 6 χρόνια τουλάχιστον εμπειρία, να είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος. Μόνο 6 δηλαδή, χρόνια? Ναι, το ελάχιστο είναι 6 χρόνια. Είναι αρκετά 6 χρόνια να αποκτήσει κάποιος εμπειρία για να είναι δικαστής? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου και αυτό που λέω στη μελέτη μου στο κομμάτι των εισηγήσεων, είναι ότι είναι λίγα 6 χρόνια. Βεβαίως υπήρχαν δικαστές που διορίστηκαν μόλις συμπλήρωσαν τα 6 χρόνια και είχαν μια εξαιρετική πορεία, είναι και θέμα του ατόμου, αλλά ως γενική αρχή εγώ πιστεύω είναι λίγα χρόνια για κάποιο δικηγόρο 6 χρόνια εμπειρίας. Χωρίς να βγάλει κάποια σχολή που να... Ναι, στην Κύπρο δεν υπάρχει σχολή δικαστών. Ναι. Οπότε, όχι, δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχει στο εξωτερικό. Ως προσόν θεωρείται, ζητείται ως προσόν να είναι κάποιος, να έχει βγάλει κάποιος σχολή δικαστών ή όχι? Όχι. Απλώς να είναι δικηγόρος. Να είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος στο Μητρό του Πανκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και να ασκεί το επάγγελμα για 6 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε εκδηλώνεται ενδιαφέρον, υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τα βιογραφικά τους και ακολούθως καλούνται σε συνεντεύξεις στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, που μπορεί να γίνει και ένας ή δύο γύρι συνεντεύξεων για να ξεκαθαρίσουν οι υποψήφοι αναλόγως και των κενών θέσεων που υπάρχουν, και γίνεται μία συνέντευξη
στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και στη βάση αυτής της συνέντευξης διορίζονται οι δικαστές. Προφορικά. Ναι. Εξ όσων γνωρίζω ως θέμα πρακτικής, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο λαμβάνει και τις απόψεις των δικαστών. Δηλαδή, όταν ανοίγουν θέσεις και υποβάλλονται υποψηφιότητες, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο ζητά τις απόψεις των δικαστών για κάθε υποψήφιο. Οπότε και οι εν ενεργεία δικαστές έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις ή εισηγήσεις σε σχέση με τους υποψηφίους, με τη λογική ότι είναι αυτοί που τους παρακολουθούν όταν εμφανίζονται στις δίκες και ενδεχομένως να έχουν άποψη για την. Αν έχουν καλή αξία. Κατάρτιση, εννοείται. Και αν, ναι, αυτό μόνο. Δηλαδή, φαντάζομαι, ναι, αυτό. Ναι. Οπότε, δεν ξέρω αν αρκεί αυτό όμως για να είναι κάποιος καλός δικαστής. Και ίσως αυτό εξηγεί πολλά πράγματα. Ναι. Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου και την έχω αναπτύξει στη μελέτη που έχετε αναφέρει είναι ότι το σύστημα αυτό πάσχει από πολλές απόψεις. Δηλαδή, το να διορίζεις δικαστές ως αποτέλεσμα μιας 15-λεπτής συνέντευξης, έστω και αν λαμβάνεις τις απόψεις των εν ενεργεία δικαστών, είναι μια εντελώς λαθασμένη διαδικασία, διότι δεν μπορείς μέσα σε 15-20 λεπτά να κρίνεις και να έχεις άποψη για όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει ένας ο οποίος θα γίνει δικαστής, που δεν είναι μόνο η νομική κατάρτιση ή αν έχει κερδίσει μία, δύο, τρεις ή πέντε δίκες. Υπάρχουν και θέματα χαρακτήρα, θέματα προσωπικότητας, θέματα συμπεριφοράς ενός ατόμου, τα οποία δεν μπορείς να τα διαγνώσεις σε μία τέτοια σύντομη διαδικασία. Και φανταστείτε, ας πούμε, μια μεγάλη εταιρεία που ψάχνει, ας πούμε, διευθυντή πωλήσεων ή διευθυντή marketing, μπορεί να πάει και σε 3-4 συνεντεύξεις μέχρι να διαλέξει κάποιον, μπορεί να βάλει γραπτές εξετάσεις. Δημόσιος υπάλληλος να θες να πας. Ή στη δημόσια υπηρεσία. Ενώ εδώ διορίζουμε δικαστές, οι οποίοι είναι διορισμένοι εφόρου ζωής, έτσι, όταν διοριστούν και περάσει ο ένας χρόνος δοκιμασίας, πλέον είναι εφόρους ζωής, οι οποίοι χειρίζονται πολύ σοβαρές υποθέσεις, είτε σε αξία είτε ποινικές υποθέσεις κλπ, χωρίς να διασφαλίσουν ότι υπάρχει μια σωστή διαδικασία στον τρόπο επιλογής του. Λέγεσαι, ακροατής, ο τρόπος ορισμού των δικαστών είναι το μέσο και μόνο, οτιδήποτε άλλο. Όχι. Δεν είναι, αλλά πάει ο νους κάποιου σε αυτό, άμα είναι προφορικά 15 λεπτά. Μπορεί να πάει κάπου ο νους κάποιου σε αυτό. Ο νους του μέσου πολίτη μπορεί να πάει εκεί, αλλά εμείς που ως δικηγόροι που ξέρουμε πώς λειτουργεί και από τα άτομα τα οποία έχουν διοριστεί, που διορίζονται, σίγουρα υπάρχουν επιλογές που δεν είναι καλές, όσο υποκειμενικό βέβαια και να είναι αυτό, αλλά δεν παίζει το μέσο ή το πολιτικό το κομμάτι στους διορισμούς των δικαστών. Πώς αξιολογούνται οι δικαστές για το έργο τους, λογοδοτούν κάπου, πώς γίνεται μετά, αφού διοριστεί κάποιος δικαστής μετά? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει επίσημη ή θεσμοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης που υπάρχει, ας πούμε, σε εταιρείες ή σε μεγάλους οργανισμούς που μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, έντυπο αξιολόγησης και κριτήρια να κρίνεται η αποδοτικότητα κλπ. Εκείνο το οποίο γίνεται, εξ όσων γνωρίζω, είναι ότι κυκλοφορούν στατιστικές με τις αποφάσεις που εκδίδουν οι δικαστές, τις αποφάσεις που επιφυλάσσουν κάθε μήνα μεταξύ όλων των δικαστών και βεβαίως πάνε και στο ανώτατο δικαστήριο και από εκεί κρίνεται κατά κάποιο τρόπο η αποδοτικότητα, η δυνατότητα του δικαστή να διεξάγει γρήγορα τις διαδικασίες και να εκτείνει αποφάσεις κλπ. Υπήρχαν περιπτώσεις που διορίστηκαν δικαστές προσωρινά. Οι πρώτοι 12 μήνες είναι προσωρινός ο διορισμός και στη συνέχεια δεν ανανεώθηκε τη λήξη του 12 μήνου, διότι δεν ήταν ευχαριστημένο το ανώτατο δικαστήριο από το συγκεκριμένο δικαστή. Οπότε υπάρχει κάποιο, κατά τη γνώμη μου, υποτυπώδες σύστημα.
Ακούστε, εδώ στην Κύπρο δεν πρέπει να ανακαλύψουμε τον τροχό. Mm-hmm. Υπάρχουν διαδικασίες. Είναι η επόμενη ερώτηση. Τι γίνεται, ναι, τι γίνεται στις άλλες, σε άλλες χώρες. Στις και άλλες να σας αναφέρω το πιο κοντινό παράδειγμα που χρησιμοποιούμε συνήθως ή που αντλούμε καθοδήγηση, που είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί από το 2006 έχουν αλλάξει τις διαδικασίες διορισμού και προαγωγής. Έχουν συστήσει μια 15-μελή επιτροπή, η οποία επιλαμβάνεται των ζητημάτων του διορισμού, προαγωγής και ελέγχου των δικαστών. Ονομάζεται Judicial Appointments Commission, JAC. Είναι κάτι σαν την ΕΔΗ, σαν την Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας, αλλά για τους δικαστές. Αυτή η επιτροπή, λοιπόν, είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των δικαστών στην Αγγλία, για καθορισμό κριτηρίων για τις προαγωγές τους και ακόμα και για την διαδικασία παραπώνων που μπορεί να υποβάλλονται κατά δικαστών. Στην Κύπρο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία κάποιος αν έχει παράπονο. Κάνει παράπονο για τη συμπεριφορά του δικαστή. Ναι, που κάποιοι συμπεριφέρονται, έχουν συμπεριφορά ημιθεού, ας πούμε. Δεν αντέχουν, δεν αντέχουν την κριτική κάποιοι. Είτε μπορεί να μην αντέχουν την κριτική, είτε κάποτε μπορεί και από την έδρα να υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις συμπεριφοράς που δεν είναι, ίσως να μην είναι σωστή. Κοιτάξτε, γενικά, αν με ρωτούσατε να σας πω τη γενική μου εκτίμηση, το επίπεδο της δικαιοσύνης και η συμπεριφορά των δικαστών είναι πάρα πολύ καλή. Υπάρχουν όμως κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις και υπήρξαν και στο παρελθόν, που είναι φυσιολογικό σε ένα σώμα, όπως παντού, να υπάρχουν προβλήματα. Και όταν νιώθει και ο άλλος ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει, τότε αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Τώρα, στο ανώτατο δικαστήριο συμβαίνουν κάτι ανάλογο, πώς γίνεται ο διορισμός του ανωτάτου, στο ανώτατο δικαστήριο διορίζονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Με βάση την αρχαιότητα, με βάση στην πρακτική είναι με βάση την αρχαιότητα. Το Σύνταγμα προνοεί ότι ο πρόεδρος μπορεί να διορίσει στο ανώτατο δικαστήριο οποιοδήποτε δικηγόρο ο οποίος έχει συμπληρώσει 12 χρόνια πρακτικής. Στην πράξη, εκείνο το οποίο γίνεται είναι ότι ο πρόεδρος λαμβάνει την άποψη του ανώτατου δικαστηρίου, που συνήθως το ανώτατο δικαστήριο προτείνει για διορισμό τον αρχαιότερο πρόεδρο επαρχιακού δικαστηρίου. Απλώς επιβεβαιώνει την εισήγηση του ανώτατου. Ναι. Ακριβώς. Επιβεβαιώνει την εισήγηση του ανώτατου. Η μόνη περίπτωση που αυτό δεν έγινε, εξ όσων θυμούμαι εγώ, είναι με την περίπτωση του Ράλλη, του Γαβριλίδη, του Μακαρίτη, που ο πρόεδρος Κλειρίδης τότε τον είχε διορίσει ενώ ήταν εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Δηλαδή τον πήρε από την εισαγγελία και τον διόρισε απευθείας στο ανώτατο δικαστήριο και μάλιστα τότε, εξ όσων θυμούμε, υπήρξε και αντίδραση από μέρους των επαρχιακών δικαστών, διότι δεν ήθελαν να χαλάσει αυτή η παράδοση ή η πρακτική, αν θέλετε, που θέλει τον πρόεδρο να αποδέχεται κατά κανόνα την εισήγηση του ανωτάτου δικαστηρίου. Που είπαμε ότι είναι με βάση την αρχαιότητα. Με βάση την αρχαιότητα. Και όχι τα προσόντα κλπ. Ναι. Όταν το ανώτατο δικαστήριο λέει σε μια απόφαση του ότι ο πρωτόδικος δικαστής τα έκανε περίπου θάλασσα, ποιες επιπτώσεις έχει ο δικαστής? Συνήθως οι τέτοιες κρίσεις του ανωτάτου δικαστηρίου αφορούν την νομική σκέψη του δικαστή ή το αποτέλεσμα το οποίο έχει επιφέρει απόφαση, που δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση. Εξάλλου δεν είναι πειθαρχικό αδίκημα ή οτιδήποτε να κάνει κάποιος νομικό σφάλμα. Όλοι κάνουμε, μπορεί να κάνουμε νομικά λάθη. Και οι δικηγόροι μπορεί να κερδίσουμε μια υπόθεση πρωτόδικα και το ανώτατο δικαστήριο ως εφετείο να πει ότι ήταν λάθος και η πρωτόδικη απόφαση κλπ. Υπάρχουν και περιπτώσεις που το ανώτατο δικαστήριο εκφράζεται έντονα κατά πρωτόδικων αποφάσεων και τις επικρίνει. Και επανειλημμένα για αποφάσεις του ίδιου δικαστή. Αφήνονται μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι του ίδιου, αλλά αφήνονται για παράδειγμα, μπορεί να αφαιθούν και υπονοούμενα ως προς την επάρκεια εκείνου του δικαστή που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση. Δεν υπάρχει διαδικασία, επειδή δεν υπάρχει διαδικασία ελέγχου της κατάστασης, αν θέλετε, του κάθε δικαστή, στην πραγματικότητα δεν μπορεί κάποιος δικαστής να ελεγχθεί ή να απολυθεί λόγω ανικανότητας, αν θέλετε.
λόγω του ότι δεν είναι σε θέση να εκδίδει αποφάσεις. Οι μόνες περιπτώσεις που είχαμε στο παρελθόν από πομπή δικαστών ήταν η περίπτωση του κυρίου Καμένου παγιά, μπορεί να τη θυμάστε, που εκεί ήταν άλλα τα ζητήματα, ήταν θέμα συμπεριφοράς και του τρόπου που διεύθυνε την δίκη. Παλαιότερα είχαμε δικαστές που ενώ τους είχαν προσάξει ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, παραιτήθηκαν από μόνοι τους. Δεν θυμάμαι περίπτωση δικαστή που να απολύθηκε λόγω ανικανότητας. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εξ όσων θυμούμε δεν υπάρχει. Αν μου επιτρέπετε να πάω πίσω στο θέμα του διορισμού των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διότι εκεί κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα θέμα που αφορά αυτό που λέμε τη λογοδοσία των δικαστών σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, το λεγόμενο accountability στα αγγλικά, που ήταν και το έναυσμα, το ερέθισμα, θέλετε, για μένα το 2010 να ασχοληθώ με το ζήτημα και να ετοιμάσω αυτή την μικρή μελέτη που δημοσίευσα τότε. Όπως είναι γνωστό, σε όλα τα δημοκρατικά κράτη οι τρεις εξουσίες αντλούν την νομιμοποίησή τους από τον λαό και λογοδοτούν στον λαό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται απευθείας από τον λαό, η Βουλή των Αντιπροσώπων το ίδιο. Οι υπουργοί που διορίζει ο πρόεδρος υποτίθεται έμμεσα αντλούν νομιμοποίηση από την λαϊκή εντολή που έχει πάρει ο πρόεδρος. Και το ίδιο υποτίθεται υπάρχει και στην δικαστική εξουσία, με την έννοια ότι οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου διορίζονται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι απευθείας εκλεγμένος από τον λαό. Στην πράξη, όπως σας είχα... Απλώς επιβεβαιώνει την εισήγηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο πρόεδρος επιβεβαιώνει την εισήγηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που πάντα είναι ο αρχαιότερος πρόεδρος επαρχιακού δικαστηρίου. Και άρα υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτό το θέμα της δημοκρατικής νομιμοποίησης, διότι ο πρόεδρος στην ουσία είναι σφραγίδα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Υπάρχουν πολλά ζητήματα και το ότι πρέπει να αντλούν δημοκρατική νομιμοποίηση από τον κόσμο. Και είναι γι' αυτό τον λόγο, κυρία Ηλιάδη, που σε πάρα πολλές χώρες, για παράδειγμα στη Γερμανία, υπάρχουν μειχτές επιτροπές διορισμού για διορισμό δικαστών. Για παράδειγμα, στις οποίες λαμβάνουν μέρος είτε βουλευτές, είτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είτε άλλοι εκλεγμένοι αξιωματούχοι που εκλέγονται για να υπάρχει σκοπό. Η λαϊκή νομιμοποίηση. Ή στο Judicial Appointments Commission στην Αγγλία που σας είχα, είχα πριν, είναι 15 μελές σώμα, οι 5 είναι δικηγόροι, δικαστές και διορίζονται από τον Lord Chancellor στην Αγγλία. Οι υπόλοιποι διορίζονται με βάση άλλα κριτήρια δυνάμει ανοιχτού διαγωνισμού. Και ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής στην Αγγλία δεν είναι δικηγόρος. Δεν είναι νομικός. Πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Δεν έχουμε χρόνο άλλο σήμερα για σήμερα, κύριε Χριστοφή. Θα τα ξαναπούμε όμως, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα σας. Και λέει ένας ακροατής, είναι κράτος εν κράτη που λειτουργούν και πρέπει, έχει και άλλες πτυχές το θέμα. Ευχαριστούμε για σήμερα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν κυρίες και κύριοι, ο